Ιδιαίτερα είναι τα αισθήματα που με διακατέχουν απευθυνόμενος σε εσά αγαπημένες και αγαπημένοι μου συμπολίτε. Το σημερινό είναι το τελευταίο ερταστικό διάγγελμα που σας απευθύνω υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το είπα το αξίωμα της χώρας που εσείς μου δώσατε δύο φορές την τιμητική εντολή να υπηρετήσω μια εντολή που με την εμπιστοσύνη, την υπομονή και επιμονή που επιδείξατε επέτρεψε στην κυβέρνηση μου με επιτυχία να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Γι' αυτό και πρώτη όποιας άλλη αναφοράς θα ήθελα να σε εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου αλλά και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και αγάπη που τρέφω για τη μια για την κάθε μια και για τον καθένα από εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι συμπολίτες. Την τελευταία δεκαετία βιώσαμε μια σειρά οικονομικών και άλλων κρίσεων. Με την ανάληψη της εξουσίας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας του κράτους. Με τόλμη πήραμε οδυνηρές αποφάσεις ευθύνης που οδήγησαν και με τις δικές σας θυσίες, σε μια επιτυχή διαχείριση επιτρέποντας τη χώρα μας να βγει από το μνημόνιο ενωρίτερα από ό,τι κάποιοι πρόβλεπαν να παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης να ανακτά την επενδυτική της βαθμίδα να μειώνει την ανεργία να αποκαθιστά δικαιώματα εργαζομένων να ενισχύει την επιδηματική πολιτική προς όφελος των ευάλωτων ομάδων σαν αποτέλεσμα της ορθής δημοσιονομικής πολιτικής, ήταν η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα και με έργα που χρόνιζαν για δεκαετίες, αλλά το σημαντικότερο, η δυνατότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει με επιτυχία τόσο τις οικονομικές όσο και τις υγειονομικές συνέπειες και επιπτώσεις από την πανδημία που έπληξε την ανθρωπότητα το 2020. Αρκούμε να αναφέρω πως για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων η κυβέρνηση διέθεσε από τα δημόσια ταμεία 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λειτουργών υγείας προς τους οποίους για άλλη μια φορά εκφράζω την ευγνωμοσύνη όλων μας και βεβαίως την εισαγωγή του για εσύ, η Κύπρος κατόρθωσε να κατατάσσεται παγκόσμια δεύτερη σε ελάχιστους αριθμούς θανάτων και από τις πλέον αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δυστυχώ, την παγκόσμια δοκιμασία υγείας ακολούθησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με αποτέλεσμα πέραν των πληθωριστικών τάσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία, να έχουμε και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τις κυρώσεις που δικαιολογημένα επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σωρία άλλων κρατών εναντίον της Ρωσίας. Σαν αποτέλεσμα τούτου, η ενεργειακή κρίση αλλά και οι συνακόλουθες επιπτώσεις σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν ύφεση αντιανάπτυξης για το χρόνο που υποδεχόμαστε. Παρά τα και παρά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες που καταγράφονται σε παγκόσμια κλίμακα, η μικρή μας πατρίδα κατόρθωσε με επιτυχία να τις διαχειριστεί, καταγράφοντας 6% ρυθμούς ανάπτυξης για το έτος 2022, διπλάσιους δηλαδή, του Μέσου Όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για το 2023, που θεωρείται για τις πλήστες όσες των χωρών χρονοσύφεσης, η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 3 με 3,5%. Ταυτόχρονα, ο προπολογισμό του 2023, παρά τις αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες, Παρουσιάζει πλεονάσματα. Ενώ η ανεργία που σήμερα είναι στο 6,8% αναμένεται να κυμανθεί τα επόμενα δύο χρόνια σε ποσοστό πλήρους απασχόλησης. Αγαπημένες φίλε και φίλοι, νιώθω πραγματικά ιδιαίτερα περήφανος. Γιατί στο τέλος της ειτίας μου θα παραδώσω ένα κράτος οικονομικά ευρωστό και ισχυρό αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση και προστασία των ευάλωτων με κατοχυρωμένο το ελάχιστο εισόδημα, εγγυημένων τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις πάνω από το όριο της στόχιας, ενώ με σωρία άλλων μέτρων θεμελιώσαμε ένα πραγματικά κράτος πρόνοιας. Ένα κράτος που διαθέτει επιτέλους ένα σύστημα υγείας για όλους χωρίς αποκλεισμούς με μια ανασυγκροτημένη δομή διοίκηση μέσα από σημαντικέ μεταρρυθμίσει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένα κράτο που διαθέτει ένα νέο σύστημα απονομή τη δικαιοσύνη αλλά και αυστηρού μηχανισμού πάταξη τη διαφθορά. Με έργα ανάπτυξη που αναγέννησαν και αναμόρφωσαν το σύνολο των Δήμων και κοινοτήτων με σύγχρονη αμυντική θωράκιση, με τις υψηλότερες δαπάνες των τελευταίων δεκαετιών. Με μια πολυεπίπεδη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική, αναβαθμίζοντας αλλά και θωρακίζοντας την κρατική μας συντότητα, καθιστώντας την Κύπρο μας πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη για την περιοχή και όχι μόνο. και συμπατριώτες, παρά το γεγονός πως περιορίστηκα στα ελάχιστα, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω στο κληροδότημα που αφήνουμε ως κυβέρνηση και που δεν είναι άλλο από το Εθνικό Σχέδιο η Κύπρος το αύριο. Ένα σχέδιο που προβλέπει υλοποίηση 58 επιπλέον μεταρρυθμιστικών και 75 επενδυτικών δράσεων με οικονομικό αντίκτυπο πέραν των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και την συνακόλουθη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Αγαπημένες συμπολίτε και συμπολίτε, θα ήμουν πραγματικά ευτυχέστερος αν με το σημερινό διάγγελμα μιλούσα σαν πρόεδρος μιας επανενωμένης πατρίδας χωρίς στρατούς κατοχής εγγυήσει και αναχρονιστικά δικαιώματα επεμβάσεων. Αν μιλούσα σαν πρόεδρος ενός λειτουργικού κράτους και απόλυτα αναρμονισμένου με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που θα διασφάλιζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που θα έδιδαν το δικαίωμα στην ελπίδα για προκοπή και συνδημιουργία, που δεν θα μιλούσαμε για Βορρά και Νότο, αλλά για την ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της καθεμιάς των κοινοτήτων με βάση τα ψηφίσματα και αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς, παρά την αποφασιστικότητα, τις δημιουργικές προτάσεις για αντιμετώπιση των ανησυχιών τη μιας της κάθε μιας των δύο κοινοτήτων οι προσπάθειες απέτυχαν σαν αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλαξίας όπως αυτή καταγράφηκε στην ιστορική σύνοδο του Κραν Μοντανά τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2017. Και είναι πραγματικά με ιδιαίτερη λύπη που αποχωρώντας καταγράφω την απογοήτευση μου για τη μη επίτευξη ενός από τα οράματα που με οδήγησαν στην ενεργό εμπλοκή στην πολιτική ζωή του τόπου. Συμπατριώτησε, συμπατριώτησε. Με την έλευση του νέου χρόνου και παρά τις επιτυχίες που καταγράψαμε, η εξωγενής κρίση, αλλά και η χένουσα πλουγή του Κυπριακού, που είναι αποτέλεσμα της τουρκικής αντιαλλαξίας, θα είναι οι προκλήσεις που η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Με πλήρη σεμνότητα και με την πολύχρονη παρουσία μου στα πολιτικά δρόμενα του τόπου, θα ήθελα και πάλι σεμνά να συμβουλεύσω τον διάδοχο μου στην Προεδρία, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις, τον οποίον ποτέ δεν αρνήθηκα τον πατριωτισμό, όπως υπερβαίνοντας τις θεμητές ιδεολογικές διαφορές, συνεργαστούν έχοντας ως μόνο γνώμονα την διατήρηση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αλλά και μέσα από μια βιώσιμη λειτουργική και μόνιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, διασφαλίσουν την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού χωρίς τούτο και ποτέ να παραγνωρίζει και τις ανησυχίες των τουρκοκυπρίων συμματριδών. Αγαπημένες Συμπολίτε και συμπολίτε. Σα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη και αγάπη που έχετε επιδείξει στο πρόσωπο μου. Ευχόμενος σε όλους, υγεία και ευτυχία για την κάθε μια και τον καθένα από εσά με την προσδοκία ο νέος χρόνος να φέρει στην πατρίδα μας ειρήνη και ελπίδα για ένα σίγουρο και ασφαλές μέλλον για όλους. Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ.